Ευρισκόμεθα, αγαπητοί μου, εις την 14η κατήχηση του Αγίου Κυρίλου που αναφέρεται εις την Ανάσταση του Χριστού, και όπως ήδη έχουμε πει, αλλά πάντα κάνω μία αναφορά στα προηγούμενα, ότι οπωσδήποτε ο Άγιος Κύριλλος στερεώνει ό,τι γράφει με τον προφητικό λόγο. Ευρισκόμεθα εις την 9η παράγραφο. «Και πόθεν εγίγερτε ο Σωτήρ?» ερωτά ο Άγιος Κύριλλος. «Λέγει εν της άσμαση των ασμάτων, Ανάστα, ελθέη πλησίον μου, και εν της εξής, εν σκέπη της πέτρας, σκέπιν της πέτρας είπε την τότε πρώτη θύρας του σωτηρίου μνήματος, ούσαν σκέπιν. Και εξ αυτής της πέτρας, καθώς σύνηθες εντάφθα γίνεστε, πρώτων μνημάτων λελαξευμένην. Νίνγαρ ου φαίνεται, επειδή τότε εξεκολάφθη το προσκέπασμα, δια την παρούσαν ευκοσμίαν, προγάρ της εκ βασιλικής φιλοτιμίας κατασκευής του μνήματος, σκέπη ειν έμπροσθεν της πέτρας». Από πού, λέει, γνωρίζομαι, συγγνώμη, από πού αναισθήθη ο Χριστός, ο Σωτήρ, δηλαδή πού ετέθη και από πού αναισθήθη? Λέγει στο βιβλίο του άσματος, άσματος ασμάτων, «Σήκω, έλα η πλησίον μου», και τα λοιπά. «Εν σκέπη της πέτρας», σκέπη της πέτρας είπε την τότε πρώτη θύρα του σωτηρίου μνήματος, ούσαν σκέπη. Είναι δε από το άσμα 2,14, ότι έλα, λέγει, πού? Εις την σκέπη της πέτρας. Και ποια είναι αυτή η σκέπη της πέτρας? Είναι η πόρτα, είναι η πέτρα, συγγνώμη, είναι η σκέπη που μπήκε πρώτης θύρας της πέτρας. Πέτρα θα πει βράχος. Πέτρα θα πει βράχος του σωτηρίου μνήματος, δηλαδή του μνήματος του Σωτήρος. Οπότε εδώ δείχνει ότι αναισθήθη ο Σωτήρ από την πέτρα, δηλαδή από τον τάφο που ήταν στο βράχο, και η οποία πέτρα, βράχος, είχε ένα σκέπασμα, είχε μία σκέπη. Και πράγματι τότε η πέτρα εκείνη, ο βράχος, είχε μεταβληθεί σε τάφον. Ήταν συμπαγής βράχος, δηλαδή δεν ήταν κτιστό κατασκεύασμα, αλλά ήταν συμπαγής βράχος, που εκεί ελαξεύθη αυτός ο βράχος για ιδιωτική χρήση, για τάφο ιδιωτικών, και ο Κύριος ετοποθετήθη το σώμα του, το νεκρό, μέσα εις εκείνο το λαξευμένο βράχο, και τοποθετήθηκε μπροστά μία πέτρα, ένα σκέπασμα. Τώρα το λέμε πέτρα, μην τον μπερδέψετε, πέτρα λέμε το βράχο, λέμε τώρα όμως πέτρα και την σκέπη. Ενθυμίστε τις γυναίκες, τις μυροφόρες, τι είπαν? Είπαν, ποιος θα αποκυλήσει σε μας των λίθων? Διότι υπήρχε εκείνη η πέτρα. Θυμόσαστε ακόμα, όταν οι άρχοντες είπαν εις τον Πιλάτον, θυμηθήκαμε ότι εκείνος ο πλάνος, όταν ακόμη ζούσε, είχε πει ότι θα αναστηθεί. Λοιπόν, δώσ' μας, σε παρακαλούμε, την άδεια να πάμε να σφραγίσουμε τον τάφο.
Και ο Πιλάτος είπε, έχετε την κουστοδία, πηγαίνετε να κάνετε όπως καταλαβαίνετε εσείς. Και κυλίστη αυτός ο λίθος, εσκέπασε αυτή η πλάκα, αυτή η σκέπη, εσκέπασε τον τάφον και εσφραγίστηκε. Από πού λοιπόν ηγέρθη ο Κύριος? Ηγέρθη από τον βράχον δια του, δια της σκέπης. Και σκέπη, ξαναλέμε, είναι το σκέπασμα που είχε τεθεί εκεί. Είναι πολύ χαρακτηριστικό που λέγει αυτό εις το άσμασμάτων, που είναι τόσο σπουδαίο βιβλίο, όπως σας εξήγησα μια περασμένη φορά, που δίνει τόσα τέτοια στοιχεία. Τώρα όμως, λέγει ο Άγιος Κύριλλος, βρισκόμαστε στο 350 μετά Χριστόν, ότι δεν υπάρχει, δεν φαίνεται, λέει, αυτό το προσκέπασμα για την παρούσαν ευκοσμίαν. Πώς έγινε? Εξεκολάφθη. Δηλαδή, όπως λέει, πρόγαρ της εκβασιλικής φιλοτιμίας κατασκευής. Τι έγινε? Όταν η Αγία Ελένη ανεζήτησε τον Τίμιο Σταυρόν και τον βρήκε, και βρήκαν και τον τάφο, όλα αυτά, όλα αυτά έγιναν κατόπιν σημεία προσκυνήσεως για τους πιστούς. Ήταν πάρα πολύ φυσικό όλα αυτά να εξοραϊστούν, να φύγουν χώματα, να φύγουν περιτά πράγματα, ο τόπος να γίνει έτσι ευπρεπής, να γίνουν ίσως κάποια ντουβαράκια, ντουβάρια, ξέρω εγώ, κήποι. Όλα αυτά στολίστηκαν. Γι' αυτό λέγει ο Άγιος Κύριλλος ότι δεν έχουμε την αρχική μορφή, επειδή η βασιλική φιλοτιμία έχει ευπρεπίσει όλων αυτών των χώρων. Αλλά πού εστίν η πέτρα η έχουσα την σκέπη? Αλλά πού είναι ο βράχος ο οποίος περιέχει το σκέπασμά του? Άρα περί τα μέσα της πόλεως, κοίτε, ή περί τα τείχη και τα τελευταία, πού είναι, σε ποιο σημείο? Μέχρι του σημείου εκείνου θα μπορούσαμε να πούμε ότι προφητεύεται. Και πού ακριβώς έχει το αυτός ο βράχος? Πού είναι, μέσα στην πόλη, έξω από την πόλη, κοντά στα τείχη, στα προτυχίσματα? Διότι η Ιερουσαλήμ είχε και διπλά τείχη, όπως και η Κωνσταντινούπολη είχε διπλά τείχη. Πού, λέει, βρίσκεται αυτός ο βράχος, δηλαδή ο τάφος? Και πότερον εν της αρχαίης τείχε συνιστήν, ή της ύστερον γενωμένης προτυχίσμασιν? Μήπως είναι στα αρχαία, κοντά σε κανέναν αρχαίον τείχος? Μήπως τα κατοπινά προτυχίσματα δεύτερα τείχη που έγιναν? Λέγει, τίνιν εν της άσμεσιν, εν σκέπη της πέτρας εχόμενα του προτυχίσματος. Παρακαλώ, είναι καταπληκτικό. Είναι στο άσμα, 2 κεφάλαιων, στίχος 14, ότι εν σκέπη της πέτρας αυτά είναι εχόμενα, είναι κοντά του προτυχίσματος. Λέει το σημείο που ευρίσκεται ο τάφος. Ποιο το λέει, ποιος το λέει? Το άσμα ασμάτων. Πότε γράφτηκε? Τον 10ο αιώνα π.Χ. Είναι καταπληκτικό. Και πηγαίνουμε στον επόμενο, στην επόμενη παράγραφο. Ποιο καιρό εγείρεται ο σωτήρ? Είδατε πως τα ψηλαφίζει αυτά ο Άγιος Κύριλλος, δικαιολογημένα, διότι έτσι κατοχυρώνει το θέμα του και εμπεδώνει την αλήθεια στις ψυχές των κατοικουμένων του. Ποιο καιρό εγείρεται ο σωτήρ? Ποιο καιρό αναισθήθη ο Χριστός? Άρα φέρους ο καιρός ή άλλος? Πότε άραγε, καλοκαίρι ή άλλος καιρός? Εν αυτής της άσμασιν ανωτέρω των ηρημένων ευθύς λέγει, ο χειμών παρήλθεν, ο ιετός παρήλθεν εαυτό, και επορεύθη τα άνθη όφθη εν τη γη, καιρός
της τομής έφτασε. Πού είναι αυτό? Στο άσμα, δεύτερο κεφάλαιο, στίχος 11 με 12. Στίχοι 11 με 12. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο χειμώνας πέρασε, έφτασε η άνοιξη, βγήκαν τα λουλούδια, ο καιρός της τομής, του κοψίματος των λουλουδιών. Δηλαδή, ποιος είναι ο καιρός αυτός που καλεί και λέγει εδώ ελθέει πλησίον μου και τα λοιπά, και ομιλεί για αυτή τη σκέπη της πέτρας και λοιπά, ή το η άνοιξη? Λέει παρακάτω ο Άγιος Κύριλλος: άρα ουχή νυν η γη ανθών πλήρης και τέμνουσε τα σαμπέλους, οράς όπως και τον χειμώνα είπε λοιπόν παρελθόντα ξανθικού γαρτού του του μηνός ενεστώτος εαρ εστί λοιπόν. Ξέρετε ελληνικά τι θα πει ξανθικός? Ο ξανθικός είναι ο Απρίλιος. Είναι πολύ περίεργα τα ονόματα των ελληνικών μηνών, δηλαδή πως ονομάζονται οι 12 μήνες, και δύσκολα, πολύ δύσκολα, δηλαδή και στην απομνημόνευσή τους είναι πάρα πολύ δύσκολα. Ξανθικός λοιπόν είναι ο Απρίλιος. Τότε λέει ανεστήθη ο Χριστός. Ο Απρίλιος, προσέξτε, είναι γνωστό ότι ήταν 15 του μηνός Νισάν. Είναι γνωστό δε ότι η 15 του μηνός Νισάν συμπίπτει με το τέλος του Μαρτίου και με του μηνός Νισάν, του δικού μας Μαρτίου, και με τις αρχές του Απριλίου. Οπότε, πότε αναισθήθη ο Κύριος? Λέει το άσμα ασμάτων: πέρασε ο χειμώνας, ήρθε η άνοιξη, φάνηκαν τα λουλούδια. Τότε λέει έγινε η έγερση του Χριστού. Ο δε καιρός εστίν ούτως, ο μην ο παρευρέης πρώτος, ενώ η εορτή του Πάσχα του πρώτερον τυπικού νυν δε αληθινού. Είναι αυτό που σας είπα, ότι δηλαδή στους Εβραίους είναι ο πρώτος μήνας, ο μήνας Νισάν, ο ξανθικός στους Έλληνες, που είναι η εορτή του τυπικού Πάσχα, ενώ τώρα είναι η εορτή του αληθινού Πάσχα, δηλαδή όταν πραγματικά τότε ο Χριστός ανεστήθη. Ούτως ο καιρός της του κόσμου δημιουργίας. Αυτός λέει είναι ο καιρός της δημιουργίας του κόσμου. Τότε γαρίπε ο Θεός, εξαγαγέτο η γη βοτάνιν χόρτου, σπύρον σπέρμα καταγένος και καθομοιότητα. Και νυν ως οράς. Λοιπόν, πάσα βοτάνη σπερματίζει. Αυτός ο καιρός είναι και της δημιουργίας ο καιρός. Βέβαια, προσέξτε με εδώ να δείτε. Εδώ έχουμε μια συμβατική περίπτωση, διότι όταν λέμε ότι ο Θεός έκανε την δημιουργία, έκανε τη γη, ότι ξεκίνησε μήνα ανοιξιάτικο, αυτό είναι εκ πρώτης όψεως να είναι τραβηγμένο. Δεν πρόκειται περί αυτού, είναι απλώς συμβατικό και θα σας εξηγήσω, διότι δεν μπορούμε να μιλάμε το πώς, πότε έγινε η γη, παρότι υπάρχει στο βιβλίο της Γενέσεως ότι μετά τον κατακλυσμό, που δίνει εκεί στοιχεία πότε έγινε ο κατακλυσμός, πόσο κράτησε ο κατακλυσμός και λοιπά. Επειδή λοιπόν ξεκίνησε ο κατακλυσμός κατά μήνα Μάρτιον, πιο μπροστά από το Μάρτι ξεκίνησε, κάπου Σεπτέμβριο εκόπασαν τα νερά και βγήκε ο Νόε. Στους Εβραίους εθεωρείται η πρώτη του έτους σαν ένα ξεκίνημα πάντοτε, η πρώτη Σεπτεμβρίου. Γι' αυτό και η Εκκλησία είχε την πρώτη Σεπτεμβρίου, έχει μέχρι σήμερα αρχή Ινδίκτου, δηλαδή πρωτοχρονιά, η πρώτη Σεπτεμβρίου. Βέβαια όλα είναι συμβατικά, γιατί απλούστατα οι άνθρωποι πολλές φορές αλλάζουν και βάζουν κατά σύμβαση μια αφετηρία του χρόνου. Οι ίδιοι Εβραίοι, για να μείνουμε σε τι άλλο,
είχανε δύο πρωτοχρονιές. Είχανε την θρησκευτική τους πρωτοχρονιά και την πολιτική τους πρωτοχρονιά. Και όταν λέμε πολιτική πρωτοχρονιά, εννοούμε όταν έπρεπε να πληρώσουν τους φόρους των, έπρεπε να τακτοποιήσουν κάποια πράγματα κτλ. Κοινωνικής φύσεως. Και εμείς έχουμε δύο πρωτοχρονιές. Είναι η 1η Σεπτεμβρίου και η 1η Ιανουαρίου. Παλιότερα ήταν η 1η Μαρτίου. Συμβατικά όλα, το ξαναλέμε. Μάλιστα οι Ρωμαίοι μετέφεραν από την 1η Μαρτίου στην 1η Ιανουαρίου την προς τιμή του Ιανού, του Θεού Ιανού, Ιώτα Αλφανή, Ιανός. Μετέφεραν την πρωτοχρονιά και λέγεται Ιανουάριος. Αλλά οι Εβραίοι ομοίως, όπως σας είπα, και εμείς ομοίως, από θρησκευτικής πλευράς έχουμε δύο πρωτοχρονιές. Κάνουμε λειτουργία, είναι αργία μάλιστα, η 1η Σεπτεμβρίου, και είναι, όπως λέμε, η αρχή της δημιουργίας. Αλλά εδώ λέει ο Άγιος Κύριλλος ότι η αρχή της δημιουργίας είναι η άνοιξη. Δεν είναι λάθος, γιατί σας εξήγησα, είναι τι δέχομαι για μια στιγμή σαν κάτι που αρχίζει, ώστε να το πω ότι αυτό το αρχίνισμα είναι και αρχή δημιουργίας. Συγκεκριμένα, ποιο είναι το επιχείρημα του Αγίου Κυρίλου? Ότι την άνοιξη έχουμε την βλάστηση της χλώης. Ότι η χλώη ανατέλει, λέει, από το έδαφος, ανεβαίνει απάνω, δηλαδή φυτρώνει το χορτάρι. Και τότε, λέει, σπερματίζει, βγάζει και τους σπόρους του, το χορτάρι κτλ. Συνεπώς, ύστερα από την έκρα του χειμώνος, αρχή της χρονιάς, βάζει ο Άγιος Κύριλλος την άνοιξη. Πού το στηρίζει? Είπε ο Θεός, βλαστησά το η γη βοτάνιν χόρτου, και η γη, λέει, ευλάστησε βοτάνιν χόρτου. Αλλά όταν λέει ο Θεός να βλαστήσει η γη βοτάνιν χόρτου, είναι η αρχή. Και συνεπώς, ποια είναι η αρχή? Η άνοιξη. Το καταλάβατε? Πάντα όμως αυτά είναι συμβατικά, ακριβώς για να ενταχθούν σε κάποιο χρόνο. Τη στιγμή δε που η Ανάσταση του Χριστού έγινε σε κάποια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, οπωσδήποτε πρέπει και όλα τα άλλα να τα εντάξουμε σε μια χρονική στιγμή, έστω κι αν υποτεθεί ότι αυτά αποτελούν κάτι το συμβατικό. Προχωρούμε. Και ως περ τότε ο Θεός ποιήσας ήλιον και σελήνην οι σημερινούς αυτής εχαρίστατο δρόμους, ούτω και προολίγων ημερών η σημερίας ειν ο καιρός. Είναι χαριτωμένο, παρότι βλέπει κανείς μια προσπάθεια εδώ του Αγίου Κυρίλου όλα να τα εντάξει εκεί στο θέμα της Αναστάσεως του Χριστού. Είναι πραγματικά χαριτωμένο. Προσέξατε το να δείτε πώς. Και αυτό βεβαίως είναι συμβατικό. Έτσι το ξεκινάμε, το λογαριάζουμε. Η γη έχει μία κίνηση. Η κίνηση της γης είναι πολλαπλή. Έχει πολλές κινήσεις η γη. Οι κυριότατες κινήσεις της γης είναι: πρώτον, περί τον άξονά της. Δεύτερον, είναι περί των ήλιων, δηλαδή περί των άξονα της σημαίνει περί των εαυτών της. Η δεύτερα κίνηση είναι περί των ήλιων, δηλαδή στριφογυρίζει περί των εαυτών της και κινείται γύρω από τον ήλιο. Και μια τρίτη, η κλίση του άξονός της σε μια απόκληση τέτοια, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή πόσες μοίρες είναι, αυτή η απόκληση που γίνεται και η οποία δημιουργεί τις εποχές. Αυτή η απόκληση του άξονος που γυρίζει η γη περί των εαυτών της είναι αιτία της δημιουργίας των εποχών. Έχουμε λοιπόν τρεις κύριες, έχουμε και άλλες κινήσεις, το ξαναλέω, τρεις κυρίες κινήσεις με τρία κύρια βασικά αποτελέσματα. Όταν η γη γυρίζει περί των ήλιων έχουμε ένα έτος. Όταν γυρίζει περί των εαυτών της έχουμε ένα 24ωρο, δηλαδή ένα ημερονύκτιο, διότι αφού στρέφεται κάποιο τμήμα της φωτίζεται, κάποιο άλλο δεν φωτίζεται, έχουμε το ημερονύκτιο.
αν θεωρήσουμε τον ήλιο ακίνητον εννοείται. Και όταν η γη έχει μία απόκληση στον άξονα της, αυτή η απόκληση δείχνει ότι αν κινηθεί προς το βόρειο ημισφαίριο προς τον ήλιο, δέχεται περισσότερο φωτισμό και το βόρειο ημισφαίριο έχει καλοκαίρι. Το νότιο ημισφαίριο, το οποίο απομακρύνεται από τον ήλιο και οι ακτίνες του ηλίου έρχονται όχι καθέτος αλλά πλαγίως, έχουμε χειμώνα. Το αντίστροφο, όταν γυρίσει το βόρειο ημισφαίριο, απομακρυνθεί από τον ήλιο, τότε το νότιο φωτίζεται περισσότερο και τα λοιπά. Το νότιο έχει καλοκαίρι, αυτή τη στιγμή εμείς πάμε προς χειμώνα, στην Αυστραλία πάνε προς καλοκαίρι. Είναι γνωστό, το ξέρετε. Αλλά αυτή η κίνηση προφανώς περνάει από τις ησημερίες. Κάποια στιγμή δηλαδή θα λέγαμε ότι ο άξονας της γης είναι κάθετος με τον άξονα του ηλίου. Είναι παράλληλοι οι άξονες. Ο άξονας της γης είναι παράλληλος με τον άξονα του ηλίου. Και αφού είναι παράλληλα, παράλληλοι δύο άξονες, τότε είναι πολύ φυσικό να φωτίζεται και ο βόρειος πόλος και ο νότιος πόλος το ίδιο. Και έχουμε την ησημερία. Τι θα πει εδώ η ησημερία? Το μένα, εάν θα αποκλίνει προς τα κάτω, θα είναι φθινόπωρο, το άλλο θα είναι άνοιξη. Και έχουμε τη μέρα ίση με τη νύχτα. Δεν έχουμε απόκληση και ο χρόνος της ημέρας είναι ίσος με το χρόνο της νύχτας. Και λέει τώρα εδώ, όταν ξεκίνησε η γη να κινείται, πώς μπορούμε να φανταστούμε ότι ξεκίνησε? Ξεκίνησε με κεκλειμένον τον άξονα αυτόν? Όχι, προφανώς λοιπόν, σαν να βάζει ο Θεός, προσέξτε, αυτά είναι εικόνες, είναι εικόνες, μην τα πάρετε απόλυτα, βάζει τη γη για να αρχίσει να γυρίζει γύρω από τον ήλιο. Είπα βάζει γιατί σας είπα, βάζω όλες τις λέξεις μέσα εισαγωγικά. Βάζει τη γη να γυρίζει γύρω από τον ήλιο, την έβαλε κατά ησημερία. Δηλαδή την τοποθετεί και αυτή μετά αρχίζει να κινείται αριστερά, δεξιά, στον άξονα της. Αφού λοιπόν η αρχή είναι η ησημερία, τότε λοιπόν εδώ πέρα έχουμε, προσέξτε, και ως περ τότε ο Θεός ποιήσας ήλιον και σελήνη ησημερινούς αυτής εχαρίσατο δρόμους. Δηλαδή κίνηση που ξεκίνησε από την ησημερία, ούτω και προ λίγων ημερών ησημερίας είναι ο καιρός. Και ο Χριστός αναισθήθη τον καιρό της ησημερίας, δηλαδή στο ξεκίνημα της δημιουργίας. Είναι πολύ χαριτωμένο εάν πραγματικά έτσι το συλλαμβάνουμε σαν εικόνα. Είναι πραγματικά και ποιητικό και χαριτωμένο. Τότε είπε ο Θεός, ποιήσουμε έναν άνθρωπον κατ' εικόνα η μετέραν και καθομοίωση, και το μεν κατ' εικόνα έλαβε, το δε καθομοιότητα δια την παρακοήν ημαύρωσε. Εν το καιρόν ο απόλεσε τούτο, εν τούτο και διόρθωσης εγένετο. Τι ωραίο πάλι αυτό. Είναι συνέχεια του προηγουμένου, ότι δηλαδή όταν ο Θεός έκανε τον άνθρωπο, τον έκανε κατ' εικόνα, αλλά το καθομοιότητα ημαυρώθη δια την παρακοή. Είναι γνωστό ότι το κατ' εικόνα το έχουμε, θέλουμε δεν θέλουμε. Είναι, θα λέγαμε, η βαριά κληρονομιά του ανθρώπου. Δηλαδή ποια είναι η βαριά αυτή κληρονομιά? Θέλει δεν θέλει? Ότι είναι λογικός και ελεύθερος. Δηλαδή γεννιέσαι λογικός και ελεύθερος. Παίρνω τα βασικά αυτά στοιχεία που καθορίζουν την εικόνα του Θεού στον άνθρωπο. Μπορείς να πεις δεν θέλω να είμαι λογικός. Και μόνο γιατί θα πεις δεν θέλω να είμαι λογικός, σημαίνει ότι είσαι λογικός. Διότι μπορείς να λες, να αρνείσαι εκείνο το οποίο είσαι. Σημαίνει λοιπόν είσαι λογικός. Άρα δεν μπορείς να το αρνηθείς αυτό. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Έτσι το κατ' εικόνα το έχουμε ως πρίκα, ως βαριά κληρονομιά.
Το καθομοίως ποιο είναι? Το καθομοίως είναι να δουλέψει ο άνθρωπος για να μοιάσει του Θεού, να δουλέψει με την προαίρεσή του. Αλλά επειδή όμως παρήκουσε ο άνθρωπος την εντολή του Θεού, έφτασε τελικά αυτό το καθομοίωση να αμαυρωθεί. Δηλαδή στο τέλος να μην πραγματοποιηθεί. Πότε έγινε αυτό? Και ο άνθρωπος, λέγει, πλάστηκε κατά τον καιρόν της εισημερίας. Τον καιρό λοιπόν που ο άνθρωπος έχασε εκείνο που του έδωσε ο Θεός, το καθομοίωσε, τον ίδιο καιρό έρχεται ο Ιησούς να το διορθώσει. Δηλαδή το έχασε ο άνθρωπος την άνοιξη, άνοιξης τα φυτά, άνοιξης και ο άνθρωπος ξεκινάει. Τον ίδιο καιρό έρχεται ο Δημιουργός για να διορθώσει το πράγμα. Μάλιστα, για να δείτε πόσο ωραία είναι αυτά και δεν είναι εντελώς τυχαία, παρακάτω θα το βρούμε, όχι σήμερα, ότι σε ποιο τόπο ήταν ο Αδάμ όταν αμάρτησε? Ήταν σε ένα κήπο. Παράδεισος περσικά σημαίνει κήπος. Σε ποιο τόπο έγινε η διόρθωση του Αδάμ? Με την Ανάσταση του Χριστού. Πού? Σε ένα κήπο. Κήπος λοιπόν, θα λέγαμε, η απώλεια, η καταστροφή, η παρακοή. Κήπος η διόρθωση. Είναι καταπληκτικό. Ακόμα κάτι πιο ζωντανό. Μπροστά σε τι ο Πέτρος? Για να δείτε ότι δεν είναι τυχαία. Μην πείτε ότι ο Άγιος Κύριλλος κάνει αυθαιρεσίες ερμηνευτικές. Όχι, δεν κάνει. Μπροστά σε τι ο Πέτρος ειρνήθη των Χριστών εκεί στην αυλή του Καϊάφα? Μπροστά σε μία φωτιά. Ήταν, λέγει, κρύο. Έκανε κρύο εκείνο το βράδυ και έτσι άναψαν φωτιά. Όχι ο Απόστολος Πέτρος. Ο Απόστολος Πέτρος μπήκε περίπου λαθρέα, περίπου. Τον έβαλε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, που ήταν γνωστός, λέει, στο Θυρολόπου, ξέρω και τα λοιπά. Μπήκε λοιπόν ο Απόστολος Πέτρος και πήγε και θερμενόταν εκεί. Εκεί στη φωτιά που θερμενόταν, επήγε η πρώτη παιδίσκη, η πρώτη υπηρέτρια και λέγει: «Α, και εσύ», λέει, «ήσουν από τη συνοδεία του Ιησού?» «Εγώ?» «Όχι, όχι, δεν ήμουνα». Η άρνηση, η τριπλή, αγαπητή μου, του Πέτρου έγινε μπροστά σε μία φωτιά. Ο Χριστός αναισθήθη. Του συναντάει στη Γαλιλαία. Είναι 7 μαθητές, μεταξύ των οποίων και ο Απόστολος Πέτρος. Ψαρεύουν. Και αναγνωρίζεται ο Κύριος εις τον Αιγιαλόν. Βγαίνουν έξω και τη βρίσκουν. Μία φωτιά, μία θρακιά και να ψήνεται πάνω να ψάρι. Ο μυστικός ηχθής. Ο μυστικός ηχθής. Ηχθής Ιησούς Χριστός Θεού Υιός Σωτήρ. Ο μυστικός ηχθής. Να ψήνεται πάνω σε μία φωτιά, σε μία θράκα. Εκεί έφαγαν. Δεύτε αριστήσατε, τους λέει ο Κύριος. Μπροστά σε εκείνη τη φωτιά, τώρα λέει ο Κύριος εις τον Πέτρον: «Σίμων Ιωνά, φιλείς με πλοίον τούτον? Σίμων, παιδί του Ιωνά, με αγαπάς πιο πολύ από τους άλλους?» 3 φορές του το είπε. Τι έδειξε με αυτό? Με το τριπλούν της ερωτήσεως υπενθυμίζει το τριπλούν της αρνήσεως, αλλά και της διορθώσεως. Και με την παρουσία της φωτιάς δημιουργεί το σκηνικό να θυμηθεί ότι μπροστά σε μία φωτιά ο Πέτρος ειρνήθη τον Κύριο. Είναι καταπληκτικό. Για να δείτε ότι αυτές οι εικόνες, παρά τη συμβατικότητά τους, γιατί ξαναλέμε,
ότι πώς έγινε ο Αδάμ, πώς έγινε, πώς κινήθηκε η γη, έχουν μια συμβατικότητα, γιατί το εξήγησαμε προηγουμένως. Όμως χρησιμοποιούνται αυτές οι εικόνες για να φανεί θαυμάσια πώς ο Θεός ενεργεί την δημιουργία του και την αναδημιουργία του. Ότι μπαίνει ο ίδιος χρόνος, γιατί? Για να αναγνωριστεί η ταυτότητα του Ιησού Χριστού. Ότι αυτός είναι, ότι αυτός είναι εκείνος που δημιούργησε, και συνεπώς ο ίδιος είναι εκείνος και που θα διορθώσει και θα αναδημιουργήσει τα πράγματα. Και λέγει τώρα ο Άγιος Κύριλλος: «Εν το καιρό ουν ο απόλεσεν τούτο, εν τούτο και διόρθωση σε γένετο». Τον καιρό που έχασε ο άνθρωπος, τον ίδιο καιρό και διορθώθηκε, έγινε η διόρθωση. «Ότε ο κατασκευαστής άνθρωπος παρακούσας εξευλήθη του παραδείσου, τότε ο πιστεύσας υπακούσας η συνέχθη». Η πρωτόπλαστη στον καιρό της ανοίξεως, ξαναλέμε, έχασαν τον παράδεισο. Στο ίδιο καιρό, ποιος είναι εκείνος που επίστευσε αφού υπήκουσε και εισήχθη? Είναι ο ληστής. Τον ίδιο καιρό μπαίνει ο ληστής μέσα εις τον παράδεισο. Τότε τίνην γέγονεν η σωτηρία. Τότε λοιπόν έγινε η σωτηρία. Ότε γέγονεν η απόπτωση. Τον καιρό που έγινε η πτώση, τον ίδιο καιρό έχουμε και τη σωτηρία. Ότε τα άνθη όφθη και η τομή έφτασε. Τον καιρό που έφτασαν τα λουλούδια και το κόψιμό τους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτό δεν είναι από το άσμασμάτων. Όπως σας είπα προηγουμένως, 2,12 όταν έφτασαν τα λουλούδια και τα λοιπά. Και πηγαίνουμε στην 11η Ιώτα Α παράγραφο. Κήπος είναι ο τόπος της ταφής, και άμπελος η φυτευθήσα, και εγώ ημί άμπελος ήρικεν. Εφυτεύθιουν εν τη γη, ή να εκριζωθεί η δια τον Αδάμ γενωμένη κατάρα. Ακάνθας και τριβόλους κατεδικάστη η γη. Ανέθελεν εκ της γης η άμπελος η αληθινή, ή να πληρωθεί το ηρημένον. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε, και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Για να δούμε τώρα μια καινούργια θέση. Κήπος λέγει, ή το ο τόπος στον οποίο ο Κύριος ετάφη, ή το κήπος. Και εκεί ή το λέγει άμπελος, που είχε φυτευθεί άμπελος. Αλλά ποια άμπελος είχε φυτευθεί? Ο Χριστός είπε, εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή. Συνεπώς, ούτως υπήν φυτεύτηκε σε εκείνο τον κήπο. Πράγματι φυτεύτηκε σε εκείνο τον κήπο του Ιωσήφ ο Χριστός. Ως νεκρός ετέθη στον κήπο. Εφυτεύθη η άμπελος. Εφυτεύθη η άμπελος για να βλαστήσουν, θα λέγαμε, οι βότρις, τα τσαμπιά, τα σταφύλια, που είναι οι πιστοί. Έπρεπε λοιπόν εκεί να φυτευθεί. Και τι είπε ο Χριστός? Ότι εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή. Σημειώσατε ότι λέει ο Θεός ότι ο λαός του Ισραήλ ήταν εκείνος που απετέλεσε άμπελον. Πολύ προσέξτε αυτό το σημείο. Και φέρει τώρα ο Θεός την άμπελον του αυτή από την Αίγυπτον να την φυτέψει στον τόπο της γης της επαγγελίας. Γι' αυτό λέει ο ψαλμοδός: «Κύριε, Κύριε, επίβλεψον εξ ουρανού και είδε,
και κατάρτισον αυτήν την άμπελον, ειν εφύτευσεν η δεξιά σου. Αυτό λέγεται και από τους επισκόπους, όπως γνωρίζετε, στη Θεία Λειτουργία, στον Τρισάγιον Ύμνον. Είναι από έναν ψαλμό. Ότι να επιβλέψεις επί την άμπελον εκείνη, την οποία εφύτευσε η δεξιά σου. Που σημαίνει άμπελος, ο λαός του Ισραήλ. Έρχεται από την Αίγυπτον και φυτεύεται η άμπελος αυτή στην γη Χαναάν. Η δεξιά σου, λέγει, εφύτευσε την άμπελον αυτήν, που σημαίνει ότι ο ίδιος ο Θεός κατά πρόνοια του και κατ' ευδοκίαν του εγκαθιστά των λαών αυτών εις τον τόπον εκείνων, όπως ήδη είχε υποσχεθεί και στον Αβραάμ ότι οι απογονοί του θα κατοικούσαν εις τον τόπον εκείνων. Άμπελος λοιπόν είναι ο λαός και φυτεύεται εκεί. Ο ψαλμωδός βλέπει ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά με την άμπελον αυτήν και παρακαλεί τον Θεό να επιβλέψει και να επιτηρήσει την άμπελον αυτήν, δηλαδή το λαό του. Έρχεται κατόπιν ο προφήτης Ισαΐας και λέει, δηλαδή ο Θεός δια του προφήτου Ισαΐου, 8ος αιών, και λέγει, πως εσύ η άμπελος σορίκ, ήταν μια ποικιλία, όπως θα λέγαμε σήμερα σουλτανή ή ροζακή στα φύλλη, εκλεκτή ποιότης, πως εσύ η άμπελος σορίκ μετεβλήθης σε άμπελον Σοδόμων και Γομόρας. Πως έγινε αυτό? Εγώ σε φύτευσα, εκλεκτό αμπέλι. Πως εσύ μετεβλήθεις σε αμπέλι Σοδόμων και Γομόρας? Δηλαδή, εγώ σε έκανα λαών εκλεκτών. Πως εσύ μετεβλήθεις σε ένα λαό που μοιάζει με τα Σόδομα και τα Γόμορα? Δηλαδή ένας λαός αμαρτωλός και διεφθαρμένος και ξεφτισμένος. Πως μετεβλήθεις, τι είναι εκείνο που σε έκανε να είσαι έτσι, ερωτάει ο Θεός. Άρα λοιπόν αυτή η άμπελος, η οποία είναι κληρονομία του Θεού, προσέξτε αυτό, είναι ο επιούσιος λαός του Θεού, ο Ισραήλ. Τι θα πει επιούσιος λαός? Ο προνομιούχος λαός. Ο επί την ουσίαν, είναι η περιουσία του Θεού. Είναι κτήμα του Θεού. Προσέξτε, είναι κτήμα του Θεού. Τρόπον τεινά ο Θεός αποξενώνεται από την υπόλοιπη γη, ως να μην του ανήκει, να ανήκει σε ένα άλλο αφεντικό. Και ξέρετε ποιο ήταν το άλλο αφεντικό? Ο διάβολος. Τρόπον τεινά να αποξενούται ο Θεός. Τρόπον τεινά, γιατί προσέξτε, ουδέποτε υπήρξε ο διάβολος κύριος της γης και ουδέποτε υπήρξε ο Θεός μη κύριος της γης. Ούτως υπήν, ούτως υπήν. Πώς να το πούμε? Και ο Θεός περιορίζεται μόνο σε ένα μικρό χωράφι, σε ένα μικρό αμπέλι. Και το αμπέλι αυτό είναι ο Ισραήλ, γιατί αυτός τον αναγνωρίζει. Φτάνει όμως μια στιγμή που ο Ισραήλ δεν αναγνωρίζει τον Θεό και αποδοκιμάζεται και λέει ο Θεός, εγώ σε φύτευσα καλό αμπέλι. Εσύ είσαι ο λαός μου ο περιούσιος. Είσαι ο λαός μου που εγώ σε φροντίζω και σε κτήμα μου. Πώς μετεβλήθεις κάτι τέτοιο? Ιστόχησε λοιπόν ο παλιός λαός. Η άμπελος αυτή εφθάρει. Ο Θεός όμως θέλει να έχει κληρονομία και επιμένει να έχει ιδιοκτησία. Καταλαβαίνετε τώρα, εντός εισαγωγικών βάζω τη λέξη ιδιοκτησία. Ο Θεός επιμένει να έχει ιδιοκτησία επί της γης. Πώς θα αποκτήσει αυτήν την ιδιοκτησία αφού την έχασε? Έπρεπε να γίνει καινούργιο αμπέλι. Γι' αυτό το αμπέλι που θα φυτευόταν πάνω στη γη θα ήταν ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό είπε ο Χριστός, εγώ είμαι άμπελος. Προσέξτε, εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή. Τώρα, είναι στο 15 κεφάλαιο κατά Ιωάννη, τώρα καταλάβατε
εκείνο που ακούμε μάλιστα την πρώτη Παρασκευή των χαιρετισμών, αυτό το Ευαγγέλιο, τι θα πει η άμπελος, η αληθινή είναι η ιστορία που σας είπα. Γι' αυτό λέγεται αληθινή άμπελος ο Χριστός. Εκείνη η οποία είναι πραγματική, σπουδαία, μη δυναμένη να φθαρεί και να αποτελεί την κληρονομία και την ιδιοκτησία του Θεού επί της γης. Και τι λέγει ο Κύριος στη συνέχεια? Τα δε κλαδιά είσαστε εσείς. Εγώ είμαι άμπελος, δε θα πει το κούτσουρο, η ρίζα. Οι δε κλάδοι είσαστε εσείς. Οι κλιματόβεργες είσαστε εσείς. Τα κλίματα, κλίματα επί κλιματόβεργες, είσαστε εσείς, επιστή μου. Ο δε πατήρ μου ο Γεωργός εστί. Ο πατέρας μου είναι ο Γεωργός. Αυτό λοιπόν το αμπέλι που φυτεύθηκε τώρα στη γη και καρποφορεί είναι ο καινούριος λαός του Θεού. Είναι η καινούργια κληρονομία, διότι η παλαιά χάθηκε. Εθάρι. Και δεν είναι πια ο περιούσιος λαός ο Ισραήλ, αλλά είναι η Εκκλησία. Είναι η πιστή. Αυτός είναι ο περιούσιος λαός. Τι ωραίο που είναι αυτό. Ανέτειλεν εκ της γης, λέει τώρα ο Άγιος Κύριλλος, η άμπελος η αληθινή, φύτρωσε, λέει, από τη γη το αμπέλι το αληθινό, ή να πληρωθεί το ηρημένον. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Αυτό είναι από ένα ψαλμό, ότι από τη γη, λέγει, εφύτρωσε η αλήθεια και από τον ουρανό έσκυψε η δικαιοσύνη, η αρετή, η αγιώτης. Προσέξτε αυτό το σημείο, θα το ξαναπώ άλλη μία φορά. Από τη γη φύτρωσε, ανατέλω, το ρήμα ανατέλω σημαίνει φυτρώνω. Θα πει φυτρώνω. Ανατολή θα πει φύτρωμα. Κατά λέξη αυτό θα πει. Ίσως αναπεδόθηκε στον ήλιο η Ανατολή, γιατί δίνει την εντύπωση κατά το φαινόμενο ότι φυτρώνει από τη γη, από τον ορίζοντα. Βλέπουμε να αναβαίνει ο ήλιος. Λέει, δεν το λέει εκεί στο βιβλίο της Γενέσεως, να ανατείλει χόρτος. Και ανέτειλε η χόρτος. Ανέτειλε, φύτρωσε δηλαδή. Χόρτος, χορτάρι, το φυτικό βασίλειο από τη γη. Έτσι, το αμπέλι, λέγει, εφύτρωσε η αληθινή άμπελος από τη γη και η αρετή, η δικαιοσύνη, έσκυψε από τον ουρανό. Τι είναι αυτό? Στη γη μας επάνω φυτεύτηκε ο Ιησούς Χριστός. Επήρε την ανθρωπίνη φύση, που είναι η αληθινή άμπελος, και φύτρωσε επάνω στη γη, επήρε την ανθρωπίνη φύση, σας ξαναλέγω, και ήρθε σε μας. Αλλά όμως δεν είναι όπως ο χόρτος που ανέτειλε από τη γη και μόνον από τη γη, αλλά η αγιώτης, λέει, διέκυψε, έσκυψε από τον ουρανό, που σημαίνει η θεανθρωπίνη φύση του Ιησού Χριστού, ότι είναι και Θεός, είναι και άνθρωπος. Και τι μέλη, λέγει, είναι ο θαπτώμενος εν το κήπο, και τι πρόκειται να πει εκείνος που θάπτεται εις τον κήπον? Τώρα θα έρθει στο άσμα πάλι, στο βιβλίο άσμα, ασμάτων 5,1. Ετρίγησας μύρναν μου με τα αρωμάτων μου. Αν διαβάσετε το βιβλίο άσμα, σας έλεγα μια περασμένη φορά, θα τρομάξετε για τις τολμηρές σκηνές που έχει. Ερωτικές, τολμηρές σκηνές. Αλλά είναι όλο μία αλληγορία. Και αναφέρεται στη στενή σχέση του νυμφίου Χριστού μετά της νύμφης Εκκλησίας. Εκεί, λέγει, στον κήπο μου, ετρίγησα σμύρναν. Η σμύρνα είναι αρωματώδης ουσία. Με τα αρωμάτων μου, μαζί με τα αρώματά μου. Βέβαια, πάντοτε μέσα στις ερωτικές, θα λέγαμε, συνάψεις και τα λοιπά, πάντοτε απαραίτητο θεωρείται το άρωμα, οι μυρωδιές, τα αρώματα.
μη με παρεξηγήσετε με αυτά που λέγω, μιλώ κατά το άσμα ασμάτων. Αλλά βέβαια δεν αναφέρεται σε κάτι τέτοιο, όπως ακριβώς οι άνθρωποι αναζητούν, αλλά κατά την εικόνα αυτή θέλει να τονίσει τούτο. Ακούστε. Και πάλιν Σμύρνα και αλόη με τα πρώτων πάντων αρωμάτων. Πω πω. Στον κήπο μου, λέγει, ετρίγησα τη Σμύρνα και όλα τα άλλα αρώματα όταν ο Χριστός πέθανε και φυτεύθη στον τάφον, εις εκείνο τον τάφο που ήταν μέσα σε ένα κήπο και που αποτελεί το κέντρο της γης. Ήρθαν ο Νικόδημος και ο Ιωσήφ, αλλά και οι μυροφόρες γυναίκες έφεραν τα αρώματά τους για να αρωματίσουν το σώμα του Κυρίου με Σμύρνα και με αλόη. Αυτό τώρα ιστορία. Το άλλο είναι προφητεία. Και το άλλο ιστορία. Τι λέγει η προφητεία? Ετρίγησα Σμύρνα με στον κήπο μου, μέσα στον τάφο μου ετρίγησα, λέγει, τη Σμύρνα. Δηλαδή το άρωμα Σμύρνα. Ταύτα δε του ενταφιασμού τα σύμβολα. Αυτά ήταν τα σύμβολα του ενταφιασμού. Και εν της Ευαγγελίης ήρυτε. Και στα Ευαγγέλια είναι γραμμένο. Ήλθωνε γυναίκες επί το μνήμα, φέρουσε αητήμασαν αρώματα. Και ο Νικόδημος φέρον μείγμα Σμύρνης και αλόης. Η ιστορία. Οι γυναίκες ετοίμασαν τα αρώματά τους, ο Νικόδημος με τον Ιωσήφ ετοίμασαν το μείγμα της Σμύρνας και της αλόης και τα λοιπά. Και αυτό είναι γραμμένο εις το άσμα ασμάτων. Και εξής διάγραφε, παρακάτω είναι γραμμένο. Έφαγον άρτον μου με τα μέλητός μου. Αυτό είναι γραμμένο στο άσμα 5,1. Έφαγα, λέει, το ψωμί μου μαζί με το μέλι μου. Λέει το άσμα ασμάτων. Το λέει ο νυμφίος, ο αδελφιδούς. Ο αδελφιδούς του αδελφιδού. Δηλαδή ο ηγαπημένος. Έφαγα το ψωμί μου με το μέλι μου. Το πικρόν πρωτού πάθους και το γλυκί μετά την Ανάσταση. Πράγματι, ήτα Αναστάς εισήλθε διαθυρών και κλεισμένων. Αλυπιστήτο. Εδώ κουνγάρ, πνεύμα θεωρήν. Ο δε ψηλαφίσατε με φυσίν και είδετε. Βάλετε τους δακτύλους εις τον τύπον των ύλων, ως επεζητή Θωμάς. Και έτσι απιστούν τον αυτόν από της χαράς και θαυμαζόντον είπεν αυτής, έχετε τη βρόσιμον ενθάδε? Είδε επέδωκαν αυτό ηχθείος οπτού μέρος και από μελισσίου Κυρίου. Βλέπεις πως πεπλήρωτε το έφαγον άρτον μου με τα μελητός μου. Όταν ανεστήθη ο Χριστός, ενεφανίστη των θυρών και κλεισμένων εις τους μαθητάς του. Εκείνοι εδόκουν πνεύμα θεωρήν, ενόμιζαν ότι βλέπουν φάντασμα και τρόμαξαν. Τους λέγει λοιπόν, ελάτε να με ψηλαφίσετε και να δείτε ότι το φάντασμα δεν έχει σάρκα και οστά, όπως εμένα με βλέπετε να έχω. Αλλά ο Λουκάς το σημειώνει αυτό. Έτσι απιστούντον από τη χαρά. Ακόμη, λέει, απιστούσαν, αλλά απιστούσαν από τη χαρά. Δεν λέει απιστούσαν, αλλά απιστούσαν από τη χαρά. Είναι εκείνο που πολλές φορές δεν πιστεύουν τα μάτια μας, γιατί είναι υπερβολικά ευτυχές το γεγονός. Όπως όταν δούμε ένα πρόσωπο που το αγαπάμε πολύ, είχαμε χρόνια να το δούμε, λέμε, μα σε βλέπω πραγματικά? Δηλαδή τα μάτια μου πραγματικά σε βλέπουν? Αυτό είχαν πάθει οι μαθητές. Και τι έγινε? Έτσι απιστούν τον αυτόν από της χαράς, τους λέγει, έχετε τίποτε φαγόσιμο? Και εκείνοι του έφεραν ένα κομμάτι ψάρι ψημένο, οπτών ψημένο, και από μελισσίου Κυρίου, θα πει μέλι από τη μέλισσα μαζί με την κυρίθρα μελισσίου Κυρίου, και έφαγε μπροστά τους για να τους αποδείξει ότι δεν είναι φάντασμα.
Βλέπεις, λέει ο Άγιος Κύριλλος, τι λέει εκεί η προφητεία εις το άσμα ασμάτων. Έφαγα το ψωμί μου μαζί με το μέλι μου. Μα μέχρι αυτής της λεπτομερίας, μέχρι αυτής της λεπτομερίας. Έτσι αγαπητοί μου, που θα έλεγε κανένας, όλα αυτά είναι γραμμένα. Εφαρμόσατε παρακαλώ τις προφητείες για άλλο πρόσωπο. Δεν υπάρχει κανένα άλλο πρόσωπο. Κανένα. Κανένα. Μόνο ο Ιησούς Χριστός. Όλες οι προφητείες, εκείνες που είναι όπως είναι στη μορφή τους, και η λεγόμενη τυπική προφητεία, δηλαδή οι τύποι, τα σύμβολα, όλα αυτά είναι συγκλίνοντα προς ένα κέντρο, και το κέντρο αυτό είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και πηγαίνουμε στην 12η παράγραφο, γιατί ο Άγιος Κύριλλος αγαπάει να μας στερεώσει καλά καλά, ώστε να μην μείνει κανείς άπιστος και να μην πει «Α, εγώ δεν πιστεύω». Ποια θα είναι υπεύθυνος εάν δεν πιστεύει, διότι ύστερα από μια τέτοια πληροφόρηση θα ήταν αδιανόητο να μένει κανείς άπιστος. Αλλά πρώτου εισελθήν δια των θυρών και κλεισμένων, εζητεί το υπό των αρίστων εκείνων και ανδρείων γυναικών, εζητεί το ο νυμφίος και ο των ψυχών θεραπευτής. Ήλθονε μακάριε επί των τάφων και ζήτουν των εγιγερμένων, και έσταζεν αυτόν έτη τα δάκρυα εκ των οφθαλμών, δέον μάλλον εφραίνεστε και χορεύειν επί το αναστάντη. Ήλθεν η Μαριάμ, ζητούσε κατά το Ευαγγέλιον και ουχ έβρισκεν, και μετά ταύτα ήκουσε παρά των αγγέλων και ύστερον είδε τον Χριστόν. Άρα και ταύτα γέγραπτε. Άρα και αυτά είναι γραμμένα. Ποια? Πριν εμφανιστεί στους μαθητές εκείνες οι θαυμάσιες και ανδρείες γυναίκες, ζητούσαν να βρουν τον νυμφίον εκείνων των ψυχών, που είναι θεραπευτής των ψυχών. Και εκείνες οι μακάριες, λέει, οι γυναίκες τον ανεζήτουν. Αναφέρεται στη Μαριάμ από το Ευαγγέλιο και λοιπά, που ανεζήτουν το σώμα του Κυρίου. Θυμηθείτε ακόμη τη Μαγδαληνή, τη Μαρία τη Μαγδαληνή. Είναι ωραίο εκείνο το σκηνικό μέσα στον κήπο, που ήταν ο τάφος, όταν είδε ότι έλειπε ο Ιησούς από μέσα. Η Μαρία η Μαγδαληνή πήγε λίγο αργότερο από τις άλλες γυναίκες. Ήτανε δεύτερη, θα λέγαμε, αποστολή. Μόνη της ήταν. Αυτές πήραν την πληροφορία ότι ο Κύριος Ανεστήθη και έφυγαν. Οι στρατιώτες είχαν φύγει πιο μπροστά ακόμα. Ο τάφος ανοιχτός. Και φτάνει η Μαρία η Μαγδαληνή με τα μοίρα της. Δεν βρίσκει τίποτα. Κοιτάζει μέσα, τίποτα. Κάθισε απ' έξω και άρχισε να κλαίει. Τότε δύο άγγελοι που ήσαν μέσα εις τον τάφο, μετά από την πρώτη της επίσκεψη, δεν τους είδε. Αυτοί σε κάποια στιγμή γίνονται ορατοί. Οπότε αντελήφθη ότι κάτι υπήρχε. Σκύβει να ειδεί τι συμβαίνει μέσα εις τον τάφον. Όπως έσκυψε να ειδεί, από πίσω ακούει μία φωνή. Όχι, συγγνώμη. Από πίσω άκουσε βήματα. Και φεύγει η προσοχή της από τον τάφο που έβλεπε, που ήσαν οι άγγελοι, και γυρίζει να ειδεί ποιος είναι από πίσω που περπατάει. Και είδε κάποιον. Δεν τον εγνώρισε. Νόμισε ότι ήταν ο Κυπουρός. Και λέγει «Κύριε», δηλαδή «Κύριε Κυπουρέ, είσαι ευάστασας αυτόν, εάν εσύ τον πήρες, τον κράτησες, δηλαδή τον Ιησούν, πες μου, πού τον έβαλες, και εγώ από εκεί θα τον πάρω». Τότε ο Κύριος λέγει «Μαρία»,
πω, τι φοβερά. Αν διαβάζει κανείς μία-μία λέξη, μία-μία λέξη, τι ψυχολογία εκεί, τι αίσθημα Μαρία, πώς πρέπει να ήταν εκείνη η φωνή. Ήταν η γνώριμη φωνή Μαρία. Τότε κοίταξε καλύτερα η Μαρία η Μαγδαληνή και τότε αναγνωρίζει τον Κύριο. Ραβουνί, διδάσκαλε. Λοιπόν, και αυτό λέγει, είναι γραμμένο, λέει ο Άγιος Κύριλλος. Μάλιστα, είναι γραμμένο εις το άσμα ασμάτων 3,1. Τι λέει εκεί το βιβλίο? Επικίτην μου εζήτησα ονιγάπησεν η ψυχή μου. Στο κρεβάτι μου, λέγει, εζήτησα εκείνον τον οποίον είχε αγαπήσει, αγάπησε η ψυχή μου. Ποιο καιρό? Επικίτην μου. Εν ηξί εζήτησα ονιγάπησεν η ψυχή μου. Λέει ότι στην κίτρι μου, στο κρεβάτι μου. Αλλά στο κρεβάτι πηγαίνουμε το βράδυ. Είναι νύχτα δηλαδή. Νύχτα πάμε στο κρεβάτι μας και κοιμόμαστε. Πώς να εκφράσει λοιπόν το θέμα νύχτα? Το εκφράζει με την εικόνα κίτη, κρεβάτι. Και λέει, στο κρεβάτι μου ζήτησα εκείνο τον οποίον αγάπησε η ψυχή μου. Δηλαδή ήτανε νύχτα, όπως ερμηνεύει εδώ ο Άγιος Κύριλλος. Ποιο καιρό? Επικίτην μου. Ενίξει, νύχτα, εζήτησα εκείνο τον οποίον αγάπησε η ψυχή μου. Μαρία φυσήν ήλθεν έτη ούσης σκοτίας, λέει ο Ιωάννης 20,1, ότι η Μαρία ήλθε εις τον τάφον έτη ούσης σκοτίας, ενώ ακόμα υπήρχε σκοτάδι. Επικίτην μου εζήτησα ενίξει, εζήτησα αυτόν και ουχεύρον αυτόν. Τον ζήτησα, λέει, και δεν τον βρήκα. Ποιος το λέει αυτό? Το άσμα ασμάτων. Ποιος το λέει εκεί? Ξέρετε ότι είναι ο διάλογος, είναι δύο πρόσωπα στο άσμα ασμάτων, είναι εκείνος εκείνη. Τώρα μιλάει εκείνη, ότι στο κρεβάτι μου τον εζήτησα, δηλαδή νύχτα, αλλά δεν τον βρήκα. Και τώρα λέει ο Άγιος Κύριλλος, έλα στα Ευαγγέλια. Τι λέγει εκεί στα Ευαγγέλια? Ήραν των κυριών μου και ουκ είδα που τέθηκαν αυτόν, είπε η Μαρία. Επήραν των κυριών μου και δεν ξέρω που τον έβαλαν. Δηλαδή τον ανεζήτησα, τον αναζητώ, αλλά δεν τον βρίσκω. Αλλά οι άγγελοι παρόντες τότε θεραπεύουν ζητάς αγνωσίας. Τότε, λέει, οι άγγελοι που σαν παρόντες θεραπεύουν, διορθώνουν την αγνωσία της Μαρίας, την άγνοια της Μαρίας. Έλεγον γάρ, τι ζητείτε των ζώντων μετά των νεκρών? Τι ζητάτε των ζωντανών ανάμεσα στους νεκρούς? Ου μόνον ανέστη, αλλά και νεκρούς έχουν ανέστη. Επήρε μαζί του και τους νεκρούς, πήρε τους δικαίους και τους έβαλε στον παράδεισο. Η γνώιδε εκείνη και έλεγε εκ προσώπου αυτής το άσμα των ασμάτων προς τους αγγέλους, μοιόν ηγάπησεν η ψυχή μου, είδετε? Ως μικρόν ότε παρήλθον από αυτόν. Λέει τώρα πάλι το άσμα 3,3. Βγήκε, λέει, έξω από το σπίτι της σε μία κατάσταση φοβερής αγάπης. Και βρίσκει κάποιους στον δρόμο και τους λέει, εκείνον που αγάπησε η ψυχή μου, μήπως τον είδατε? Είναι οι άγγελοι που συναντάει για να την πληροφορήσουν ότι ο Χριστός ανεστήθη από τους νεκρούς. Του τέφτη των δύο αγγέλων, δηλαδή των δύο αγγέλων, έως ου εύρων ονιγάπησεν η ψυχή μου, έως ότου τον αγάπησε η ψυχή μου. Εκράτησα αυτόν και ου καθήκα αυτόν, λέει παρακαλώ πάλι το άσμα 3,4. Τον κράτησα και δεν τον άφησα. Σπέβδη η Μαρία να αγκαλιάσει τα πόδια του Χριστού, να τον κρατήσει, να μην τη φύγει. Βλέπει λοιπόν κανείς, αγαπητοί μου, εδώ με τι θαυμαστό τρόπο εφαρμόζεται η προφητεία επάνω στην ιστορία. Και εφαρμοζομένη η προφητεία επί της ιστορίας,
κατοχυρώνεται η αλήθεια. Γι' αυτό όταν λέμε Χριστός Ανέστη, να το πιστεύει η καρδιά μας. Και να μην το λέμε με λόγια. Έχουμε έναν νεκρόν, δηλαδή και κοιμημένον συγγενή μας. Λυπούμεθα, θα λέμε Χριστός Ανέστη. Βλέπουμε τις δυσκολίες της ζωής, τα γυρατιά, την αρρώστια, τι μας περιμένει, θα λέμε Χριστός Ανέστη. Δεν φοβάμαι τίποτα. Γιατί δεν φοβάμαι τίποτα? Γιατί Χριστός Ανέστη.